Το θέμα λοιπόν δεν είναι εκεί. Εμείς θα πάω σε κάτι άλλο τώρα. Θα πάμε λοιπόν εχθές το βράδυ. Ο Σταμάτης Κραουνάκης είχε την παράστασή του αυτή την εξαιρετική με την ωραία ομάδα του. Εγώ τον αγαπάω τον Σταμάτη, κάνα και μια ωραία συνέντευξη. Έχω πολύ καλή σχέση, μου αρέσει, άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Στη δημοκρατία δεν μπορεί να διαφωνήσω με έναν άνθρωπο και τον εκτιμάς απόλυτα. Διαφωνώ σε άλλα, συμφωνώ σε άλλα, τον εκτιμώ πολύ και νομίζω να αμοιβαίω. Ο Σταμάτης λοιπόν εχθές στη μέση της παράστασής του, όπως συνηθίζει, μέσα σε ένα τραγούδι έκανε τον απόλυτο σχολιασμό για τα Τουνταλάρα. Και θέλω λοιπόν πραγματικά, είναι η πρώτη φορά που θα το ακούσουμε, πώς λοιπόν πραγματικά, γιατί οι ανάρτες ήταν παρονυχίδα. Εδώ θα ακούσουμε ποια είναι, με χιούμορ βέβαια, η άποψη του Σταμάτη για τα όσα συνέβησαν με τον Γιώργο Νταλάρα. Το γιατί συνηθίζει έτσι κι αλλιώς ο Σταμάτης Κραουνάκης πάντα σε τέτοια μεγάλα πολιτικά ζητήματα να παίρνει θέση. Και άσχετο αν κάνει μετά επανορθωτική ή όχι η ανάρτηση ή δήλωση. Έκανε επανορθωτική μιλώντας για το πόσο καλή σχέση έχει με τον Γιώργο Νταλάρα. Εκεί νομίζω ότι είναι ο πραγματικός Σταμάτης Κραουνάκης. Γιατί μέσα στο τραγούδι του μπορεί και σχολιάζει τα πολιτικά δρόμενα. Θυμόμαστε ότι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο Σταμάτης, ενώ προσπαθούσε να λιάνει την άποψή του για την Πρωτοψάλτη και τη Χοντρή, σωστό, ότι όταν μίλησε στο μαγαζί απευθυνόμενος στο ακροατήριό του, τους δικούς του ανθρώπους, τους φίλους του, μίλησε διαφορετικά. Έτσι. Και εκεί πραγματικά ακούσαμε ποια είναι η άποψη του Σταμάτη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πώς ο Σταμάτης αναφέρεται στα όσα συνέβησαν με τον Νταλάρα. Πάμε. Ναι, ναι, ναι. Θα βγαίνουμε σε αυτή την τρύπα την κιθάρα του Νταλάρα και θα λέω Χοντρή. Κυρία μου, τι λέω, τι λέω. Απείλωτο, απείλωτο το στόμα του. Απείλωτο, ξέρει τι λέει, την ελέγχεται, δεν ελέγχεται. Τι έγινε πάλι σήμερα με τον Νταλάρα, άστα. Που καλά, εγώ δεν είπα και τίποτα. Τι είπα, καημένος. Να ρίξει μια μπέρθα σαν το Σούπερμαν, να φύγει με στο σκοτάδι και να της πει για καλή χρονιά. Αυτά κάνουν οι βεντέτες, δεν κάθεται να εξηγήσουν κομμουνιστικά. Πού θα καταλάβει το τεκνό 200 ευρώ το μήνα κομμουνιστικά. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια με στο ψοφόκριο. Το κρύο να έχει γίνει σκασάτο εκεί πέρα και να περιμένει τον Νταλάρα. Μα είναι δυνατόν. Μα έχω δίκιο. Έχω και την ηλίθια την κόρη του Ρασούλη, ο οποίος καλός άνθρωπος, η κόρη λίγο σας νιονιό, τέλος πάντων, που μου λέει, είμαστε μαζί σου, πού μωρή. Πού μωρή, είσαστε μαζί μου για να ξέρω τι έκανα πάλι, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ξαναπέρω το τραγουδάκι για να ακούσω το φίλο μου που θέλω να ακούσω. Είμαστε εντάξει. Είναι αυτό ναι που θέλω εγώ να ακούσω. Έξω από το Θεό. Έτσι ψηφίζουμε. Δεν πάμε με την πρώτη στο ναι το κανονικό. Το ηχηρό πάμε σαν τις ψόφιες. Τρώμε το Μητσοτάκη 41%. Περιμένουμε να το ρίξει η Νέα Δημοκρατία που θα το ρίξει. Όχι ναι, θα το ρίξει. Έχω πληροφορίες. Μαγειρεύουνε. Μαγειρεύουνε εκεί πέρα τα ζώα. Κυρίστε, Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, αν έχω Νέα Δημοκρατία, εδώ σας το λέω. Άμα έχω Νέα Δημοκρατία και τη βγάλει εισιτήριο, δεν με πειράζει καθόλου. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε ξεκάθαρα ποιο είναι το σχόλιο του για τον Νταλάρα. Και εγώ είναι. Βάλτε και τον Περί μέσα για να μην νομίζετε ότι κάνουμε μονολόγους εδώ. Διαλόγους να κάνουμε. Εγώ θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον Σταμάτη Κραουνάκη.